Σμυρνιαίκα πασχαλινά κουλουράκια της γιαγιάς Δέσποινας από το σεντούκι της. Έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει συνταγές από εκεί. Ο παππούς Παράσκος και η γυναίκα του, η γιαγιά η δικιά μου, η Δέσποινα η Σμυρνιά, που μοσχοβολούσε όλη η γειτονιά όταν φτιάχνανε στο φούρνο αυτά τα υπέροχα κουλουράκια. Πάμε λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε 1,5 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό και 500 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 125 μιέλ γάλα πλήρες, 2 βανίλιες, 3 αυγά, μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα, 4 γραμμάρια δηλαδή, 10 γραμμάρια baking powder και 20 γραμμάρια αμμονία. Θα χρειαστούμε ξύσμα από 3 πορτοκάλια και 125 μιέλ χυμό πορτοκάλι. Για το τέλος, για το άλυμα, θα χρειαστούμε 1 γκρόκο αυγού, 30 μιέλ γάλα και αν θέλουμε προαιρετικά θα πασπαλίσουμε με σουσάμι. Ζεσταίνουμε λίγο το γάλα μας για να διαλύσουμε μέσα τις 2 βανίλιες. Να ανακατέψουμε καλά να διαλυθούν. Έχουμε ζεστάνει και το βούτυρό μας και το ρίχνουμε μέσα σε ένα μπολ. Χρησιμοποιήσουμε το μίξερ χυρός και τα χέρια μας, το μπάκο δηλαδή εργασίας. Μέσα στο βούτυρο που έχουμε λίγο ζεστάνει, χτυπώντας θα ρίξουμε τη ζάχαρη, να τη διαλύσουμε καλά. Σειρά έχουν τα 3 αυγά, αλλά προσοχή, θα τα ρίχνουμε ένα-ένα. Θα ανακατεύουμε, θα ρίχνουμε το δεύτερο, θα ξαναανακατεύουμε και στο τέλος το τρίτο. Το επόμενο μας βήμα είναι να ρίξουμε τη σόδα μέσα στο χυμό πορτοκάλι και να ανακατέψουμε καλά. Θα δείτε να φουσκώνει, γι' αυτό πρέπει να είναι το μπολ που ανακατεύουμε τώρα πάνω από το μπολ της ζύμης μας, ώστε έτσι αν φουσκώσει πολύ να πέσει μέσα. Ρίχνουμε και το baking powder. Συνεχίζουμε όμως να ανακατεύουμε, δεν σταματάμε καθόλου. Είχαμε ζεστάνει το γάλα μας και είχαμε διαλύσει μέσα 2 βανίλιες. Εδώ τώρα θα διαλύσουμε μέσα την αμμονία. Προσοχή, γιατί και αυτό μπορεί να φουσκώσει. Πάνω από το μπολ πάλι με το μείγμα, το ρίχνουμε μέσα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Μας έχει μείνει μόνο το ξύσμα πορτοκάλι, το οποίο ρίχνουμε τώρα και μετά σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε το αλεύρι. Θα ρίχνουμε λίγο λίγο, θα ανακατεύουμε έως ότου σφίξει λίγο η ζύμη μας και δεν δουλεύει πια το μίξερ χυρός, ζορίζεται δηλαδή. Εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε πια με το χέρι.
Αυτό ήταν. Τώρα πάμε με το χέρι. Πάρτε μια λεκανίτσα που να μπορέσει να το χωρέσει και αρχίζουμε να δουλεύουμε με το χέρι για το υπόλοιπο αλεύρι που μας έχει μείνει. Όμορφα. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Τώρα αυτό πρέπει να κάνουμε για να βγουν περίπου ίδια τα πεντανόστιμα αυτά κουλουράκια, είναι να κάνουμε σχήματα, μπαλάκια, όπως ένα καριδάκι. Δηλαδή υπολογίστε περίπου 15 με 20 γραμμάρια το καθένα. Έτοιμα. Όλα στη σειρά. Τώρα, εσείς αποφασίζετε τι σχήμα θα τους δώσετε. Εγώ θα σας δείξω μερικά και εσείς αποφασίστε πώς θα φτιάξετε τα δικά σας κουλουράκια. Για Δέσποινα, για κάθε σπίτι ετοίμαζε και ένα κουλουράκι. Ένα στρογγυλό κουλουράκι που στη μέση είχε ένα σταυρό. Αυτό δεν το τρώγαμε, το αφήναμε στα εικονίσματα μέχρι του χρόνου που θα φτιάξουμε τα καινούρια κουλουράκια και θα βάλουμε το καινούριο σταυρό. Μην ξεχάσετε από κάτω να βάλετε μια λαδόκολλα. Αφήστε και λίγο περιθώριο, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα συγκεκριμένα κουλουράκια θα φουσκώσουν. Τα λίβουμε με το αυγό και το γάλα που έχουμε φτιάξει. Αν θέλουμε
Πασπαλίζουμε λίγο σουσάμι από πάνω και η πρώτη λαμαρίνα είναι έτοιμη να μπει στο φούρνο. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο 170 βαθμούς για 30 λεπτά περίπου, αλλά θα το κοιτάζουμε. Μπορεί να χρειαστούν 20 λεπτά, ανάλογα το πόσο λεπτά ή το πόσο έχουν φουσκώσει τα δικά σας κουλουράκια. Μυρωδάτα, πεντανόστιμα, πασχαλινά κουλουράκια σμυρνέικα. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά Δέσποινα, και του χρόνου να είμαστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους σας, και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Περιμένουμε τα σχόλια, τις απορίες αλλά και τις παρατηρήσεις σας για να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε θερμά τους χρυσούς υποστηρικτές μας.